Τραγωδία στη Λέσβο, κυρίε και κύριοι, με δύο μετανάστε να χάνουν τη ζωή του μετά από ναυάγιο. Θα μα πει περισσότερα η Ελευθερία Σπυράκη. Η περιπέτεια για του μετανάστε ξεκίνησε λίγα λεπτά μετά τι 5 το πρωί στην περιοχή Άγιο Γεώργιο Λουτροπόλεο Θέρμη στην Λέσβο. Λόγω των βορειοανατολικών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, εντάσσε 8 με 9 αμποφόρ, το φουσκωτό στο οποίο επέβαιναν παρασύρθηκε σε βραχώδη και δύσβατη περιοχή. Να πούμε ότι μέχρι στιγμή έχουν διασωθεί 30 άτομα, δύο έχουν χάσει τη ζωή του ζωή του και ένα άτομο έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με του επιβάτες, επιβάτε, σύμφωνα με του μετανάστε, 36 άτομα βρίσκονταν στο συγκεκριμένο φουσκωτό, το οποίο βλέπετε αυτή τη στιγμή στο βίντεο το οποίο παρουσιάζουμε. Να πούμε ότι τα 9 άτομα βρέθηκαν σε δύσβατη περιοχή και τα υπόλοιπα 21 σε ορεινή περιοχή. Στι έρευνε συμμετέχουν λιμενικό και αστυνομία. Όλοι του είχαν ξεκινήσει από την Τουρκία, σύμφωνα με τι καταθέσει οποίε έχουν δώσει. Οι διασωθέντε αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο κέντρο υποδοχή και ταυτοποίηση του νησιού λόγω τη κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή εκεί, δηλαδή τι άσχημε χειρικέ συνθήκε. Οι έρευνε γίνονται μόνο από ξηρά και όχι από θαλάσσιε. Και να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό και άλλων αγνοωμένων. Ευχαριστώ. Στο σύνολο έξι, Ευχαριστώ πολύ.